Ιστορική ενότητα νούμερο 2 με τον Γιώργο Καραμπελιά. Αρχαία Ελλάδα, φυλετική, πολεοκρατική περίοδος και οι Μακεδόνες. Κύριε Καραμπελιά, έχει το λόγο. Ναι, και πάλι γεια σας. Κοιτάξτε, όταν λέμε ότι στην αρχαία Ελλάδα η έννοια του έθνους δεν ορίζεται όπως σήμερα με την έννοια της ταύτισης με ένα έθνος κράτος. Αντίθετα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πάρα πολλά χωριστά κράτη, κυρίως σε πόλεις, γι' αυτό μιλάμε για πόλεις κράτη, είχαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ τους φυλετικά, δηλαδή οι Ίωνες, οι Δωρείς, οι Αιωλείς, είναι και αυτές ενότητες παράλληλα με τις πόλεις. Όμως, πάνω απ' όλα, έχουν ένα κοινό στοιχείο, την ελληνική τους ταυτότητα. Δηλαδή, αυτή η ελληνική ταυτότητα, όπως έχει οριστεί από τον Ηρόδοτο, το ελληνικό, λέει, είναι όμεμον, ομόγλωσσον, ίδιο αίμα, ίδια γλώσσα, θεών ιδρύματάται κοινά και θυσία, κοινή θρησκεία και κοινά ήθη, ήθεάται ομότροπα. Είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας και των Ηρόδοτων. Φυλετική, γλωσσική, θρησκευτική και πολιτισμική. Δεν υπάρχει πολιτιακή ενότητα. Όμως, σε δύο περιπτώσεις πολύ σημαντικές, υπάρχει η ενότητα των Ελλήνων. Η πρώτη είναι στις πολεμικές συγκρούσεις με τους αντιπάλους, ιδιαίτερα στην αρχαία περίοδο με τους Πέρσες, και δεύτερον οι κοινές συνάξεις τις οποίες κάνουν, οι σημαντικότεροι από τις οποίες ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες αλλά και οι άλλοι πανελλήνιοι αγώνες, όπου επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο στους Έλληνες. Σε σχέση με το πρώτο, είναι γνωστό το επίγραμμα για τη μάχη του Μαραθώνα που λέει ο Σιμονίδης ο Κίος: Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, Μαραθώνοι, των Ελλήνων πρόμαχοι Αθηναίοι κατέβαλαν την δύναμη των χρυσοφόρων Μύδων. Ο δε Αισχύλος παραθέτει το κλασικό «Ο παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας γυναίκας θεόντι και πατρών, έφη ήτας και προγόνων, νυν υπερπάντων αγών. Εμπρός των Ελλήνων γενναία παιδιά, να ελευθερώσετε πατρίδα, τέκνα, γυναίκες κτλ». Άρα, για τους Έλληνες, είναι η ταυτότητα η ελληνική, στην οποία περιλαμβάνονται και όλοι οι Έλληνες της Μασαλίας, της Κρυμαίας, της Κάτω Ιταλίας, δηλαδή για τους Έλληνες σε όλα τα πανελλήνια συνέδρια, επί παραδείγματι ένα χρόνο πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών, έγινε πανελλήνιο συνέδριο στην Κόρινθο, όπου εκκλήθησαν όλοι όσοι ήταν ελεύθεροι, εκτός από αυτούς που ήταν υποταγμένοι στους Πέρσες. Και οι Κρήτες και οι Κερκυραίοι, οι πάντες. Επομένως, η ελληνική ταυτότητα είναι μια ταυτότητα που ορίζεται από την ενότητα ανάμεσά τους απέναντι στους άλλους, τους οποίους αποκαλούν, και δεν ήταν υποτιμητικό, αλλά επειδή δεν καταλάβαιναν τις γλώσσες τους, τους έλεγαν βαρβάρους. Έλληνες και βάρβαροι. Βάρβαροι ήταν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί άκουγαν τις ομιλίες τους και έλεγαν βαρβάρ, έτσι, και τους αποκάλεσαν βαρβάρους. Το δεύτερο στοιχείο της ενότητας, όπως είπα, είναι οι κοινοί αγώνες. Παραδείγματι, στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άλλοι εκτός Ελλήνων, μόνο Έλληνες. Και την ελληνικότητα των συμμετεχόντων την έκριναν ποιοι, και δεν το ξέρουμε όλοι, οι Ελλανοδίκες. Ελλανοδίκες που το έχουμε σήμερα έτσι στον αθλητισμό, σημαίνει Ελληνοδίκες, το «α» είναι δωρικό. Είναι οι Ελλανοδίκες, λοιπόν, ξεκινάνε από το 1504
πολύ πιο παλιά στην Ολυμπία, από τότε που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, και έχει γίνει γνωστή η κρίση στο βασιλιά των Μακεδόνων Αλέξανδρο τον πρώτο, από το 495 μέχρι το 450 π.Χ., που έλεγαν διάφοροι ότι δεν είναι Έλληνας και δεν θέλουμε να συμμετάσχει στους αγώνες, που οι Ελληνοδίκες έκριναν την ελληνικότητα και του έδωσαν τη δυνατότητα της συμμετοχής. Δηλαδή, έχουμε μια ελληνικότητα η οποία είναι μάλιστα τότε αποκλειστική. Δεν συμμετέχουν σε αυτήν παρά μόνο όσοι έχουν αυτά τα τέσσερα κοινά στοιχεία που προανέφερα του Ηροδότου. Αυτή είναι η περίοδος επομένως του ελληνισμού, που η ενότητα είναι πολιτιστική, γλωσσική, θρησκευτική, έτσι, και ενώνει όλους τους Έλληνες, ενώ στο μεταξύ μπορούσαν, έχουμε μια μεγάλη παράδοση από αυτού, να βγάζουν τα μάτια τους μεταξύ τους με αλλεπάλληλες συγκρούσεις τις οποίες κάνουν τα ελληνικά κράτη μεταξύ τους. Όταν όμως πρόκειται για να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό, τον αντιμετωπίζουν από κοινού. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έχουμε με τον Αλέξανδρο, το κλασικό, που έστειλε τις 300 περσικές πανοπλίες ως αφιέρωμα στην Αθηνά, στην Ακρόπολη, και διέταξε να αναγραφεί η γνωστή επιγραφή «Έλληνες, Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των Τινασίαν κατοικούντων». Οι Έλληνες εκτός από τους λακεδαιμονίους, γιατί οι Σπαρτιάτες ήταν οι μόνοι που δεν είχαν συμμετάσχει, αφιερώνουν αυτές τις πανοπλίες. Δηλαδή, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για ένα κοινό έθνος, μόνο που ήταν οργανωμένο με βάση τη γεωγραφική και ιστορική πραγματικότητα της εποχής. Δηλαδή, μικρές πεδιάδες, χωριστά νησιά, κάθε νησί επί παραδείγματι είχε, όπως σήμερα έχει, δικό του δήμο, είχε δικό του κράτος. Αυτή είναι αυτό που λέμε φυλετική και πολεοκρατική φάση του ελληνισμού, που δεν πάβει όμως να τους κάνει ένα ενιαίο κοινό έθνος απέναντι στην ιστορία, και εξάλλου όλη η σύγχρονη φιλοσοφία, αναφορά κτλ. Στηρίζεται στους αρχαίους Έλληνες και δεν ξεχωρίζει ανάμεσα σε Αθηναίους, Σπαρτιάτες, Τιβαίους, Κατοϊταλιώτες, Ίωνες κτλ. Μια φράση του Ισοκράτη, μια πολύ γνωστή ρίση του Ισοκράτη έχετε σε αυτήν την ιστορική ενότητα στο κείμενό σας, που όμως Έχει διαστραφεί. Θέλαμε να μας πείτε λίγο. Υπάρχει μια φράση του Ισοκράτη. Πότε υπόθηκε και πώς διαστράφηκε από την εθνοαμπιδο, από την οποία σχολή. Έγραψε για να εξάρει την Αθήνα, λέει ότι, θα σας το διαβάσω σε μετάφραση, κατοικούμε σε αυτή τη χώρα χωρίς να έχουμε διώξει άλλους και θεωρούμε ότι κατέχουμε αυτή τη χώρα που γεννηθήκαμε και ζούμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, και ότι είναι τόσο ένδοξη η Αθήνα ώστε αποκαλούνται πλέον Έλληνες όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή, τα υπόλοιπα κράτη, ας πούμε, οι υπόλοιπες κράτη. Ενώ η διαστροφή που έχει γίνει σήμερα είναι να εμφανίζεται ότι μιλάει ότι συμμετέχουν στην ελληνική ταυτότητα και άλλοι εκτός Ελλήνων. Αυτό ήταν αδιανόητο τότε. Ίσως ακόμα και καθ' υπερβολή. Δηλαδή, στην Αθήνα, μόνο όσοι ήταν Έλληνες πολίτες, ακόμα και οι μέτιοκοι, που συχνά ήταν πιο πλούσιοι από τους Έλληνες και ήταν έμποροι στην Αθήνα, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή της πόλης. Αντίθετα, λέει ο Ισοκράτης ότι η Αθήνα έγινε πια τόσο κέντρο του ελληνισμού, ώστε μπορεί
η γλώσσα, και όπως και έγινε κιόλας, διότι η Αττική γλώσσα κυριάρχησε, οι Αθηναίοι να είναι το κέντρο του ελληνισμού. Κάποιοι λοιπόν σήμερα κόβουν τις φράσεις του Ιπποκράτη και θέλουν να μας πούν ότι του Ισοκράτη έλεγε ότι όλοι μπορούν να είναι Έλληνες αρκεί να έχουν τον ελληνικό πολιτισμό. Στο σημείο που όλοι μπορούν να είναι Έλληνες αρκεί να είναι Έλληνες και να δέχονται τον αθηναϊκό πολιτισμό, λέει ο Σωκράτης. Μάλιστα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση και έχουμε τη συνέχεια με τις υπόλοιπες ενότητες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.